Χρειάζονται σχόλια για το ενθουσιασμό που υπάρχει στις εξέδρες. Απέναντι λοιπόν στην Παρτιζάν, την πρωτοπόρο της οκτάδας, την αποκάλυψη του φετινού κυπέλου πρωταθλητριών, ο Άρης έχει για στόχο τη νίκη που του λείπει για να σφραγίσει την πρόκρισή του στην τετράδα της διοργάνωσης. Ένα βήμα λοιπόν πριν από τη Γάνδη βρίσκεται ο Άρης, ο άξιος πρεσβευτής της χώρας μας στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Άλλωστε, αυτή την περίοδο ο Άρης συναρπάζει όλη την Ελλάδα που κάθε Πέμπτη παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον, με αγωνία και με συγκίνηση θα λέγαμε την προσπάθειά του να προκριθεί. Η αρχική πεντάδα του Άρη, Γιαννάκης, Γκάλης, Σούμποτιτς, Φιλίππου και Γουίλτζερ χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ η Παρτιζάν με Τζόρτζεβιτς, Γκρμπόβιτς, Σάβοβιτς, Τίβατς και Πάσπαλε. Από τον Γιαννάκη πάσα για τον Γουίλτζερ, το σουτ, rebound από τον Σάβοβιτς, υπό την πίεση του Γιαννάκη μπάλα θα καταλήξει out. Με το νούμερο 10 είναι ο Μιλένκο Σάβοβιτς, στρατευμένος, ο οποίος ξεκινάει στην πεντάδα αφού προσαρμόστηκε έχοντας ξαναρχίσει προπονήσεις σε έναν ειδικό ρόλο. Ανενόχλητος το σουτ ο Ντίβατς, Σάβοβιτς ανανεώνει την επίθεση των Γιουγκοσλάβων. Γκρμπόβιτς βγαίνει εκεί για βοήθεια, ο Φιλίππου. Κλέβει ο παίκτης του Άρη, πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι που έχει μπροστά τον Τζόρτζεβιτς. Θα περάσει ο αρχηγός του Άρη, θα πετύχει το καλάθι που όμως δεν θα μετρήσει. Έχει κερδίσει το φάουλ από τον playmaker της Παρτιζάν, τον Τζόρτζεβιτς. Διαιτητές του σημερινού αγώνα, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση, είναι ο Βούλγαρος Ιβάνοφ και ο Αυστριακός Γκρέγκορ, ο οποίος την τελευταία στιγμή, μόλις χθες, πήρε τη θέση του Βέλγου Μοτάρ. Λανθασμένη συνεννόηση ανάμεσα σε Γκάλι Γιαννάκη. Ντίβατς. Η πάσα για τον Πάσπαλε που είναι αριστερόχειρας. Αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Ντίβατς που παρακολουθείται από τον Γουίλτζερ και διστάζει προς την ίν. Βγάζει έξω στον Γκρμπόβιτς. Ενώ ο Άρης πιέζει σε μεν του μεν με τον Γιαννάκη πάνω στον αρχηγό της Παρτιζάν. Σάβοβιτς διεισδύει, αφήνει την μπάλα. Εκεί βρίσκεται ο Σούμποτιτς. 0-0. 18-59, το μπάσιμο του Φιλίππου, rebound από τον Γκρμπόβιτς. Ένας εκνευρισμός στην αρχή και από τις δύο ομάδες που δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν στο 1,5 λεπτό που έχουμε διανύσει από τον τζάμπολ. Τζόρτζεβιτς θα πάρει την εσωτερική, αφήνει στον Γκρμπόβιτς το πρώτο σουτ τριών πόντων από τον σπεσιαλίστα του είδους. Σάβοβιτς δεύτερο επιθετικό rebound, έχει προηγηθεί το φάουλ από τον Γιαννάκη. 18 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του 12ου στη σειρά αγώνα των δύο ομάδων στην οκτάδα του κυπέλου πρωταθλητριών. Η Παρτιζάν που είναι πρώτη με 10 νίκες και μία ήττα και έχει προκριθεί εδώ και πολύ καιρό, και ο Άρης που θέλει μία νίκη για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο Final Four της Γκάντ. Γκρμπόβιτς αφήνει για τον Πάσπαλε, κάνει προσποίηση αυτός τον Σούμποτιτς. Και το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Ζάρκο Πάσπαλε, 0-2, 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γιαννάκης. Γκάλης που έχει αντίπαλο τον Πάσπαλε και χρεώνεται με φάουλ ο διεθνής μπασκετμπολίστας της Παρτιζάν, ο οποίος όπως ακριβώς και στον πρώτο αγώνα από ένα σημείο και πέρα έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Γκάλη, στο οποίο ξαναβλέπουμε τη φάση. Έχει αποκτήσει μια ειδικότητα, θα λέγαμε, τον είχε μαρκάρει και στο Ευρωμπάσκετ αλλά και στον πρώτο αγώνα του Βελιγραδίου, όταν η Παρτιζάν είχε νικήσει με 101-94. Να εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης και δικαίωμα για δύο βολές στον αρχηγό του Άρη και πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με ένα μέσο όρο 37 πόντων. Μειώνει σε 1-2. Και ισοφαρίζει σε 2-2 ο Νίκος Γκάλης. Ο Γκάλης που πιέζει τον Τζόρτζεβιτς. Φιλίππου παρακολουθεί τον Σάβοβιτς. Ντίβατς. Ο Γιαννάκης κυνηγάει τον αρχηγό της Παρτιζάν. Του κλέβει την μπάλα, την κρατάει ο Γκρμπόβιτς. Κόβει εντυπωσιακά ο Φιλίππου την μπάλα στο σουτ του Τζόρτζεβιτς και προσπαθεί ο Άρης να φύγει στον ευνηδιασμό. Καρφώνει ο Γουίλτζερ από την ασίστ πάσα του Γιαννάκη. Εδώ ο Γιώσεβιτς και ο Άρης προηγείται με 4-2, 17 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Τζόρτζεβιτς για τον Ντίβατς που είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Άρη με 28 rebound στον πρώτο αγώνα.
Γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Σούμποντιτς. Νέα πάσα ευνηδιασμού. 2-1-2 κανενός. Το λέει το κάρφωμα από τον Νίκο Φιλίππου και ο Άρης με ένα εκρηκτικό ξεκίνημα προηγείται 6-2, 17 λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Τζόρτζεβιτς για τον Ντίβατς. Γκρμόβιτς. Ντίβατς μαρκάρει εκεί ο Γουίλτζερ, στον οποίο όχι το φάουλ καταλογίζεται στον Σούμποντιτς, που πήγε εκεί για να βοηθήσει τον Καναδό. Δύο ομαδικά φάουλ μέχρι στιγμής από την Παρτιζάν, δύο και από τον Άρη. Από πλάγια θα πεθεί μπάλα, η πάσα του Γκρμπόβιτς, η backdoor πάσα για τον Ντίβατς. Δεν θα προλάβει, η μπάλα out. Φιλίππου για τον Γκάλι. Φιλίππου βρίσκει μπροστά του τον Ντίβατς και ο Ιβάνοφ δείχνει ότι ο Νίκος Φιλίππου πάτησε τη γραμμή. Η επίθεση λοιπόν για την Παρτιζάν με τον Τζόρτζεβιτς. Αφήνει στον Σάβοβιτς, τρέχει για το κλέψιμο Φιλίππου, κρατάει ο Σάβοβιτς και η μπάλα για τον Άρη αφού διεκδικήθηκε από δύο παίκτες της Παρτιζάν χωρίς να τη συγκρατήσουν. Γιαννάκης, η πάσα για τον Καναδό. Γουίλτζερ προσπαθεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι, γίνεται εκεί το λάθος από το κλέψιμο του Τζόρτζεβιτς. Πάσπαλι έχουν επιστρέψει παίκτες του Άρη και ο Πάσπαλι πετυχαίνει το δεύτερο καλάθι του. 6-4 μπροστά ο Άρης. Γκάλι σε ρόλο playmaker για να έχει μεγαλύτερη άνεση και κινητικότητα απέναντι στον ψηλότερο του Πάσπαλι. Τζόρτζεβιτς, προσπάθεια για ευνηδιασμό από την Παρτιζάν. Τζόρτζεβιτς στο jump shoot και η Παρτιζάν ισοφαρίζει σε 6-6, 15 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μάχεται ο Γουίλτζερ, rebound τελικά από τον Γιαννάκη. Το shoot από την κορυφή της ρακέτας και ο Άρης προηγείται και πάλι 8-6 με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ένα πλάνο είδαμε από τον πάγκο της Παρτιζάν με τον Βουγιώσεβιτς και τους αναπληρωματικούς. Ντίβατς θα ισοφαρίσει σε 8-8 με την ευκαιρία να σας πούμε ότι λόγω βλάβης στο σταθμό της Μυτιλίνης ο αγώνας μεταδίδεται από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Ξανά στο παιχνίδι, rebound από τον Ντίβατς. Γκρμπόβιτς δεν θα ρισκάρει σου τριών πόντων, προτιμάει τη σιγουριά των δύο πόντων και η Παρτιζάν περνάει μπροστά με 8-10, 14 και 46 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γιαννάκης, η πάσα γίνεται το λάθος, κλέβει ο Ντίβατς, αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Ντίβατς που κάνει βήματα, κάνει διπλή τρίβλα στην προσπάθειά του να πάει σε γρήγορη επίθεση. Και έχουμε το πρώτο time, όχι. Υπάρχει μια σύγχυση στη γραμματεία, τελικά το παιχνίδι θα συνεχιστεί. 14 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Παρτιζάν προηγείται του Άρη με 18. Από τον Γιαννάκη στον Σούμποντιτς. Ανορθόδοξο το σούτ, αλλά δεν είχε και άλλη επιλογή. Ο Σούμποντιτς. Χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ, είναι το δεύτερο του και έχουμε τώρα το time out. Νίκ! Στήτων από εδώ! Είχε δίκιο ο Παναγιώτης Γιαννάκης που συνιστούσε υπομονή στους συμπαίκτες του στο τέλος του time out. Ξαναρχίζει το παιχνίδι, Παρτιζάν προηγείται με 18. Τζόρτζεβιτς που μαρκάρεται από τον Γκάλι. Ντίβατς κλέβει ο Φιλίππου, το δεύτερο κλέψιμό του. Γκάλις, έχει φύγει ο Γουίλτζερ. Ο Γκάλις θα πασάρει στον Καναδό, αλλά εκεί κλείνουν δύο Γιουγκοσλάβοι. Το σουτ με ταμπλό έρχεται ο Φιλίππου που κάνει το follow και ισοφαρίζει για λογαριασμό του Άρη 10-10, 13 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής από τον Φιλίππου που έχει πετύχει 4 πόντους, έχει πάρει 2 rebound
Έχει κάνει ένα κόψιμο και ένα κλέψιμο. Σάβοβιτς από το την πάσα, τελικά η πάσα ευνηδιασμού για τον Φιλίππου που πέφτει πάνω σε θεατές που βρίσκονται πίσω από το καλάθι. Άλλη μια επίθεση χωρίς αποτέλεσμα για τον Άρη. Ενώ το σκορ είναι 10-10 και βλέπουμε ήδη τον να ετοιμάζεται. Η πρώτη αλλαγή θα είναι ο Πετσάρσκι. Πάς πάλι για τον Ντίβαρτς που βγαίνει αρκετά έξω και έχουμε επιθετικό φάουλ 3 δευτερόλεπτα από τον Σάβοβιτς. Γιαννάκης, ενώ η Παρτιζάν συνεχίζει το ίδιο αμυντικό σύστημά της όπως από την αρχή του αγώνα, πιεστική άμυνα με ιδιαίτερο στοιχείο τον Πάσπαλε πάνω στον Γκάλι. Αλλά ο Γκάλις βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι και ο Άρης προηγείται με 12-10, 4 πόντι μέχρι στιγμής από τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Τζόρτζεβιτς για τον Ντίβατς. Περνάει ο Πάσπαλε που είναι πολύ ευκίνητος, αλλά εκεί ο Σούποντις του κλείνει τον δρόμο για το καλάθι. Η Παρτιζάν θα παίξει την μπάλα από πλάγια, ενώ ταυτόχρονα γίνεται η πρώτη αλλαγή. Περνάει ο Μίροσλαβ Πετσάρσκι με το νούμερο 11 στη θέση του Σάβοβιτς. Πετσάρσκι που εμφανίζεται για πρώτη φορά με την Παρτιζάν φέτος, αφού σπούδαζε στην Αμερική. Πάς πάλι και η μπάλα πλάγια υπέρ της Παρτιζάν, όπως δείχνει ο Ιβάνο. 12 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Άρης προηγείται με 12-10. Τζόρτζεβιτς για τον Ντίβατς. Αυτός για τον Πάσπαλε που μαρκάρεται από τον Σούποντιτς. Έκανε βήματα εκεί ο Πάσπαλε. Το καλάθι δεν θα μετρήσει. Καταλογίστηκε η παράβαση από τον Αυστριακό Γκρέγκορ. Ο Γουίλτζερ. Rebound από τον Ντίβατς. Που ελέγχει μέχρι στιγμής τις μάχες κάτω από τα καλάθια. Έχει πάρει 4 rebound. Να εδώ ο Ντίβατς, η κολόνα της Παρτιζάν. Αποφασίζει τελικά το σουτ, γιατί όχι, 12-12. Ο Άρης προσπαθεί να πάει σε γρήγορες επιθέσεις, να κάνει το παιχνίδι σπεσιαλιτέ τον ευνηδιασμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει. Γιαννάκης. Μένουν 14 δευτερόλεπτα. Η πάσα τελικά προοριζόταν για τον Γουίλτζερ από την παρέμβαση κάποιου παίκτη της Παρτιζάν. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλις που έχει πάντα απέναντί του τον Πάσπαλε. Αποφασίζει τη διείσδυση. Πασάρι για τον Σούποντιτς. Αυτός προσποιείται και κερδίζει το φάουλ από τον Γκρμπόβιτς 3 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε ο Άρης. Όλα αυτά ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση συμβαίνουν 11 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου και ενώ ο Σούποντιτς έχει δικαίωμα για 2 βολές, το φάουλ έγινε πάνω στο σουτ. (Συσχελίδι) 13-12. Και 14-12 από τον Σούποντιτς. Τζόρτζεβιτς. Γίνεται το σκριν από τον Ντίβατς. Λέβει και πάλι ο Φιλίππου που είναι πανταχού παρόν. Η πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι. Εδώ πλέον σταματάει να τρέχει ο Τζόρτζεβιτς, γιατί ξέρει ίσως ότι το πετρωμένο φυγεί είναι αδύνατο. 16-12 λοιπόν. Πετσάρσκι. Πετυχαίνει το καλάθι, αλλά ήδη οι διαιτητές έχουν διακόψει από προηγουμένως το παιχνίδι, γιατί είχε ζητήσει time out ο Βουγιώσεβιτς. (Συσχελίδι) 16-12 λοιπόν το σκορ υπέρ του Άρη, 11 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Τζόρτζεβιτς, βγαίνει πάλι ο Ντίβατς για να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Γκρμπόβιτς, σου 3 πόντων. Rebound από τον Γουίλτζερ. Γιαννάκης θα περάσει αυτός την μπάλα στον Γκάλι. Το σούτ με ταμπλό υπό την πίεση του Πάσπαλε και ο Άρης παίρνει μια διαφορά 6 πόντων 18-12 με τον Νίκο Γκάλι να έχει πετύχει μέχρι στιγμής 8 πόντους.
Στο μεταξύ έχουμε ένα φάουλ από τον Γκάλι. Εκτελεί ο Γκρμπόβιτς για τον Πάσπαλη. Θα σουτάρει για δύο πόντους, θα κερδίσει και το επιθετικό rebound. Νέο σουτ, rebound εκεί από τον Γιαννάκη. Έχουν επιστρέψει γρήγορα οι Γιουγκοσλάβοι. Πάσα ανενόχλητο στο σουτ τριών πόντων ο Γιαννάκης. Rebound από τον Πετσάρσκι. Τζόρτζεβιτς για τον Γκρμπόβιτς, δεν θα προλάβει τελικά. Παραμένει το 18-12, 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Από τον Γκάλι στο Γιαννάκη. Μια δύσκολη προσπάθεια του Γιαννάκη που κόπηκε από τον Πετσάρσκι. Το lay-up από τον Ντίβατς. Μετράει το καλάθι και έχουμε φάουλ το δεύτερο από τον Γκάλι. Η Παρτιζάν μειώνει σε 18-14. Ξανά η φάση. Η πάσα στον Ντίβατς. Στο μεταξύ είχε γίνει το φάουλ από τον Γκάλι. Ντίβατς που είναι ο πρώτος σκόρερ της Παρτιζάν στο σημερινό αγώνα με 7 πόντους. Μείωσε σε 18-15. Από τον Γιαννάκη στο Φιλίππου, αυτός έχει απέναντί του τον Ντίβατς. Η πάσα στον Γκάλι που σουτάρει πριν προλάβει να γυρίσει να κοιτάξει ο Πάσπαλε και το σκορ γίνεται 20-15. Τζόρτζεβιτς, το ίδιο σκηνικό, η πρώτη πάσα στον Ντίβατς. Σε θέση πίβοτο Πάσπαλι, εντυπωσιακό κόψιμο από τον Βίλτζερ. Κλέβει ο Φιλίππου, άφησε στον Σούποτιτς. 3-1-1, ευνηδιασμός για τον Άρη. Γκάλις και 22-15, η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής από αυτό το νέο ξέσπασμα του Άρη. 22-15, 9,5 λεπτά πριν από το τέλος. Από τον Τζόρτζεβιτς στον Γκρμπόβιτς που αφήνει, κλέβει εκεί ο Βίλτζερ, αλλά βρίσκεται ο Πετσάρσκι. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας και έρχεται να καρφώσει σχεδόν την μπάλα ο Ντίβατς, που είναι πηγή κινδύνων. 22-17. Έκοψε ο Πετσάρσκι, Γιαννάκης κερδίζει την μπάλα, αφήνει στον Σούποτιτς που ολιγορεί, αλλά η προσπάθειά του είναι επιτυχημένη. 24-17. Πέρασε ο Γκρμπόβιτς. 24-19 με κινηματογραφική ταχύτητα τα τελευταία καλάθια. Ενώ στο βάθος ο Βουγιώσεβιτς ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή, θα είναι ο Νάκιτς που ίσως πάρει τη θέση του Γκρμπόβιτς. Κλέβει τώρα ο Γκρμπόβιτς. Κάνει τελικά το σούτ ανενόχλητος. 24-21, 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 6 πόντι μέχρι στιγμής από τον αρχηγό της Παρτιζάν. Βίλτζερ, το σούτ με ταμπλό και ο Άρης προηγείται με 26-21, 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γκρμπόβιτς για τον Ντίβατς, θα κλέψει ο Βίλτζερ, θα εξασφαλίσει την μπάλα ο Γιαννάκης. Η πάσα και χρεώνεται με επιθετικό φάουλο ο Καναδός πάνω στον Πετσάρσκι. Το πρώτο φάουλ του Γκρέγκ Βίλτζερ. Θα ξαναδούμε τη φάση. Το επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Να εδώ και ο προπονητής του Ολυμπιακού Στίβια Τζόγλου που έχει διπλή σκοπιμότητα η παρουσία του στον αγώνα και παρακολουθεί το παιχνίδι αλλά και βλέπει έναν παίκτη που ενδιαφέρει με τα γραφικά τον Ολυμπιακό εφόσον επιτραπούν οι ξένοι, τον παίκτη που έχει την μπάλα τώρα, τον Γκόραν Γκρμπόβιτς. Πετσάρσκι, το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Πιο ψηλά ο Βίλτζερ, ενώ έγινε η αλλαγή και ο Νάκιτς μπήκε στη θέση του Πάσπαλη τελικά. Γιαννάκης, το πρώτο σούτ τριών πόντων. Και ο Άρης ξεφεύγει με 8 πόντους, 29-21. Ο Γιαννάκης που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής την περασμένη Πέμπτη στην Κολονία, προσπαθεί να τα αποδώσει ο Γκρμπόβιτς. Ο Ντίβατς κερδίζει, αλλά κλέβει ο Γιαννάκης. Αφήνει για τον Γκάλι, θα συνεργαστούν. Θα κερδίσει τελικά το φάουλ ο Γκάλις από τον Τζόρτζεβιτς.
Ξαναβλέπουμε τη φάση, πάσα του Γιαννάκη για τον Γκάλι. Το φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς, ενώ ο Άρης προηγείται με 29-21, προσπαθώντας να βρει το ρυθμό του αλλά και την ευκαιρία να πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Να εδώ ο Νίκος Γκάλης. Φτάνει τους 13 πόντους, ο Άρης στους 30, το σκορ 30-21. Και έχουμε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαφορά, 10 πόντι, 7 και 25 πριν από το τέλος. Πιέζει ο Γκάλης τον Τζόρτζεβιτς. Ντίβατς, η πάσα για τον Άκητς. Ο πιστοχωρεί και θα σουτάρει για 3 πόντους. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη που περίμενε να πασάρει ο Άκητς. 31-24. Γιαννάκης για τον Σούμποτιτς. Γίνεται το λάθος στην πάσα, Νάκητς. Κλείνουν εκεί Γιαννάκης και Σούμποτιτς και χρεώνεται με 3 δευτερόλεπτα. Νέο λάθος από τους παίχτες του Άρη. Γκρμπόβιτς σουτ 2 πόντων. Τίβατς κόβεται από τον Φιλίππου. Η πάσα του Σούμποτιτς για τον Γουίλτζερ, που με τη σειρά του κόβεται από τον Πετσάρσκι, αλλά με δεύτερη προσπάθεια έρχεται και κάνει το σκορ 33-24, 6-36 πριν από το τέλος. Τίβατς για τον Τζόρτζεβι, θα σουτάρει για 2 πόντους και μειώνει σε 33-26. Λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κλέβει, προσπάθησε μάλλον να κλέψει ο Ντίβατς. Η μπάλα τελικά είναι υπέρ της Παρτιζάν. Θεώρησαν οι διαιτές ότι την έβγαλε ο Γιαννάκης. Νάκητς περιμένει και τους υπόλοιπους. Ντίβατς σαν playmaker. Κλέβει ο Γουίλτζερ, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Μια αυστηρή απόφαση του Αυστριακού. Το δεύτερο φάουλ του Καναδού. Από τον Γκρμπόβιτς στον Τζόρτζεβιτς. 33-26 το σκορ, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Τζόρτζεβιτς για τον Ντίβατς. Τζόρτζεβιτς στο σουτ, rebound από τον Γουίλτζερ. Η πάσα για τον Γκάλι. Έχουν γυρίσει όμως οι 4 Γιουγκοσλάβοι. Γκάλι σε λύσεται, αφήνει για τον Σούμποτιτς. Και αυτός από τη γνωστή του θέση στη γωνία δίνει στον Άρη έναν αέρα 9 πόντων, 35-26. 6 πόντοι μέχρι στιγμής από το Σούμποτιτς. Τζόρτζεβιτς για τον Ντίβατς. Κλέβει ο Σούμποτιτς. Γουίλτζερ που κρατάει την μπάλα με ευχέρεια. Σούμποτιτς το πάσιμο, το κάρφωμα στον ευθυδιασμό και ο Άρης περνάει με 11 πόντους διαφορά, 37-26. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και από τη στιγμή που ο Άρης καταφέρνει να φεύγει στον ευθυδιασμό, είτε ελέγχοντας τα rebound είτε κλέβοντας την μπάλα, το καλάθι είναι μια εύκολη υπόθεση, όπως έχει γίνει 2-3 φορές με τον Γκάλι και με τον Σούμποτιτς. Γκρμπόβιτς με μεγάλη δύναμη και πάθος ανάμεσα σε 3 αντιπάλους μειώνει σε 37-28. Γιαννάκης βγάζει έξω για τον Γκάλι που παρακολουθείται από τον Νάκητς. Ο Άρης έχει ακόμα στη διάθεσή του 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Περνάει ο Γκάλις. Με ταμπλό 39-28. 16 πόντι από τον Γκάλι. Που δεν έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στο μαρκάρισμά του από πολύ ψηλότερο παίκτη. Νάκητς προσποιείται. Εκεί βρίσκεται ο Φιλίππου. Και χρεώνεται με αμυντικό φάουλο για Νάκητς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το φάουλ χρεώθηκε στο ξεκίνημα της φάσεως. Γιαννάκη,
ενώ έγιναν άλλες δύο αλλαγές από τον Βουγιώσεβιτς. Πέρασε στη θέση του Τζόρτζεβιτς ο Ομπράντοβιτς και ξαναμπήκε ο Πάσπαλε αντί του Ντίβατς. Κόντινε η πεντάδα της Παρτιζάν. Παραμένει όμως πιο ψηλή σε μέσο όρο από την πεντάδα του Άρη. Βίλτζερ πετυχαίνει το καλάθι με μια ηρωική προσπάθεια αφού έκανε το πίβοτ. Το σκορ έγινε 41-28, η διαφορά στους 13 πόντους. Ξαναείδαμε το καλάθι του Βίλτζερ που κέρδισε και το φάουλ από τον Πετσάρσκι. Η ευκαιρία για τον Άρη. 42-28 λοιπόν από τον Καναδό που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 9 πόντους. Ο Μπράντοβιτς για τον Νάκητς. Βλέπει ο Βίλτζερ που έχει μια πολύ μεγάλη προσφορά σήμερα. Είτε απέναντι στον Νάκητς, στον Ντίβατς, είτε απέναντι στον Πετσάρσκι. Θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το πρώτο παιχνίδι που είχε χαθεί εντελώς η μάχη των rebound και οι ψηλοί αλώνησαν στην άμυνα του Άρη. Γκμπόβιτς, rebound από τον Γιαννάκη, αφήνει στον Σούμποτιτς. Αυτό στον Γκάλι. Έχει οργανωθεί άμυνα της Παρτιζάν. Για να δούμε την επιλογή του Γκάλι. Άφησε τον Φιλίππου, αλλά προηγουμένως είχε γίνει το φάουλ από τον Ομπράντοβιτς. 3 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 42-28 το σκόρ υπέρ του Άρη. Που επαναλαμβάνουμε ψάχνει μία νίκη για να σιγουρέψει απόλυτα την πρόκλησή του στην τετράδα. Ένα έργο που εκτός απρόπτου έγινε ευκολότερο μετά την χθεσινοβραδινή ήττα σοκ της Μπαρτσελώνα στην Ολλανδία από την Τεμπός. Ο Γουίλτζερ πρόλαβε την μπάλα, αλλά την πρόλαβε όταν ήδη είχε πατήσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Από τον Νάκητς στον Ομπράντοβιτς. Γκρμπόβιτς, τον οποίο έχει αναλάβει ο Σούμποτιτς τώρα, ενώ ο Γιαννάκης παρακολουθεί τον Νάκητς. Ο Μπράντοβιτς για τον Νάκητς. Σουτ 2 πόντων από τον playmaker της Παρτιζάν. Rebound και αυτό το rebound από τον Βίλτζερ. Που έχει πάρει 10 rebound μέχρι στιγμής. Γιαννάκης, η πάσα στον Φιλίππου. Και ο Άρης προηγείται με 44-28. Η διαφορά στους 16 πόντους και επιγόντως ζητάει time out ο Βιώσεβιτς. Στη 12η αγωνιστική παίζουν ακόμα σήμερα η Μακαμπή με τη Σατούρν στο Τελαβίβ και η Τρέισερ με την Ορτέζ στο Μιλάνο. Εχθές έγινε ο αγώνας της Τεμπός με την Μπαρτσελώνα που κέρδισε με 91-90 η Ολλανδική ομάδα στερώντας πολλές ελπίδες των Ισπανών. Ντίβατς που επανήλθε, κάνει το πίβοτ, εκεί γίνεται το φάουλ από τον Φιλίππου. Είναι το πρώτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. Έχει, όπως γνωρίζουμε καλά, μια δυσμενή παράδοση αφού από τα 11 παιχνίδια μέχρι τώρα που έχει δώσει ο Άρης έχει αποβληθεί στα 6 με 5 φάουλ. Ευτυχώς μέχρι στιγμής έχει κάνει ένα μόνο φάουλ. Ο Άρης συνολικά έχει 9 ομαδικά, από 2 έχουν Βίλτζερ, Γκάλης, Γιαννάκης και Σούμποτιτς, ενώ 6 ομαδικά φάουλ έχει Παρτιζάν. 10 πόντοι από τον Ντίβατς, 44-29. Πάντα υπέρ του Άρη. Rebound από τον Πετσάρσκι που δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του και έγινε φάουλ πολύ σωστά και εσκεμμένο μάλιστα φάουλ από τον Πετσάρσκι, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του, έπεσε και συγκράτησε με τα πόδια τον Γιαννάκη που προσπάθησε να φύγει. Είδαμε και πάλι τη φάση. Τελικά δεν έχει δοθεί εσκεμμένο φάουλ. Όχι, ήταν απλά το δεύτερο φάουλ, απλό φάουλ που δόθηκε στον Πετσάρσκι, και ενώ έχει αλλάξει η αμυντική διάταξη της Παρτιζάν από αυτή την επίθεση του Άρη, από man to man έγινε ζώνη. Ο Μπράντοβιτς, Πάσπαλε, κάνει τον πάσιμο, η πάσα στον Πετσάρσκι, βρίσκεται εκεί σε καλή θέση ο Βίλτζερ, αλλά ίσως φοβούμενος το τρίτο φάουλ αφήνει τον Γιουγκοσλάβο. 44-31 η διαφορά στους 13 πόντους, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έχουμε ένα time out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Όπως μας ειδοποιούν, η βλάβη που υπάρχει στο σταθμό της Μυτιλίνης δεν οφείλεται στην ΕΤ, αλλά οφείλεται σε κάποια βλάβη που παρουσίασε το σύστημα ηλεκτροδότησης. Το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει 2 λεπτά πριν από το τέλος. Απέναντι σε ζώνη εδώ και 2 επιθέσεις ο Άρης, που γυρίζει με υπομονή την μπάλα, προσπαθώντας να βρει την κατάλληλη επιλογή. Γκάλης διεισδύει. Rebound τελικά από τον Νάκητς. Το σκορ 44-31, 1:50 πριν από το τέλος. Τίβατς κάνει το σουτ, κόβει ο Γουίλτζερ. Προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης. Μπλέκεται ο Τίβατς. Στο μεταξύ έχει χρεωθεί με φάουλ ο Γουίλτζερ. Είναι το τρίτο φάουλ του Καναδού. Ο Γιάννης Ιωαννίδης αρχίζει να ανησυχεί. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Μια πολλαπλή προσπάθεια του Τίβατς και τελικά χρεώθηκε με φάουλ ο Γουίλτζερ. Το 10ο ομαδικό φάουλ του Άρη. Δικαίωμα για 2 βολές στον Τίβατς. Τίβατς που ειδοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον ιστορικότερο, από την ιστορικότερη ομάδα του NBA, τους Boston Celtics, να πάει να δοκιμαστεί το καλοκαίρι σε Cub. Μια μεγάλη τιμή στο πίβο της δεκαετίας, όπως λένε οι Ιουγκοσλάβοι, τον Τίβατς της δεκαετίας του 90. Ο Άρης έχει πάντα τον έλεγχο στο σκορ. 44-33, 1:34 πριν από το τέλος. Γουίλτζερ που αναγκάζεται να βγει αρκετά μακριά. Η πάσα στον Φιλίππου. Και η μπάλα για τον Άρη, έχει ακόμα στη διάθεσή του 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση. Γκάλης που παίζει στην κορυφή της άμυνας. Το σουτ 3 πόντων του Γιαννάκη. Γουίλτζερ κερδίζει το rebound. Έρχεται ο Γιαννάκης, προσπαθεί, Σούποτιτς στην κατάλληλη θέση πάντα, 46-33, 10 πόντι μέχρι στιγμής από το Σούποτιτς, έχει επιστρέψει ο Άρης, προσπαθεί να κλέψει ο Γκάλης που πιέζει τον Ομπράντοβιτς, 1 λεπτό ακριβώς για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Πετσάρσκι βρίσκει τον Σούποτιτς, το σουτ με ταμπλό και η Παρτιζάν μειώνει σε 46-35. Γκάλης σε ρόλο playmaker, έρχεται ο Τίβατς ψηλά στο κεφάλι της ζώνης. Σούποτιτς σουτ 3 πόντων. Κερδίζει το rebound ο Γουίλτζερ. Ο Πάσπαλε. Ο Μπράντοβιτς. Η πάσα στον Πάσπαλε και ο Άρης δεν έχει σκοράρει ακόμα. Με εξαίρεση το καλάθι του Σούποτιτς, δυσκολεύεται απέναντι στη ζώνη. Στο μεταξύ διαφορά έχει μειωθεί στους 9 πόντους. 46-37, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης από τον Γκάλη στο Φιλίππου. Έχει 12 από... Ακριβώς είναι όλη η επίθεση του Άρη μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο. Γκάλης αφήνει για τον Σούποτιτς. Αυτός αμέσως το σουτ. Και να η λύση της τελευταίας στιγμής από τον Σούποτιτς. 49-37 υπέρ του Άρη. Λύγει το πρώτο ημίχρονο. Άρη ο Γκάλης 16. Ο Γιαννάκης 5, ο Σούποτιτς 13, ο Φιλίππου 6, ο Γουίλτζερ 9 και από την Παρτιζάν Τζόρτζεβιτς 4, Γκρμπόβιτς 8, Πάσπαλε 6, Τίβατς 12, Πετσάρσκι 4, Νάκητς 3, χωρίς πόντο ο Σάβοβιτς και ο Μπράντοβιτς. Ανάμεσα στον Βλάντε Τίβατς και τον Γκρέγ Γουίλτζερ τον τζάμπολ κέρδισε ο Σούποτιτς την μπάλα. Αφήνει για τον Γκάλη. Γκάλης που διεισδύει, η έξοχη ασίστ πάσα στο Φιλίππου που την εκμεταλλεύεται, κερδίζει και το φάουλ. Το σκορ γίνεται 51-37 και έχει δικαίωμα για μία βολή ο Νίκος Φιλίππου. Που στο πρώτο ημίχρονο είχε μια πολύ καλή απόδοση. 52-37, η διαφορά και πάλι στους 12 πόντους. Ο Άρης συνεχίζει την ίδια άμυνα, αυτή την πιεστική άμυνα. Θα πρέπει βέβαια να προσέξει πάρα πολύ ο Γουίλτζερ που είναι χρεωμένος με 3 φάουλ. Αναλαμβάνει τον Πετσάρσκι, ενώ ο Φιλίππου είναι πάνω στον Τίβατς. Επιθετικό rebound από τον Γκρμπόβιτς, αλλά έχει χρεωθεί. Με επιθετικό φάουλ.
ο αρχηγός της Παρτιζάν, ο Γκόραν Γκριγκόβιτς. 52-37 λοιπόν, 19 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Σούποτιτς για τον Γιαννάκη, επιχειρεί σου 3 πόντων. 55-37 η διαφορά στους 18 πόντους από το δεύτερο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Πάσπαλιε στον ευνηδιασμό, 55-39. Γκάλης, που έχει αντίπαλό του τον Πάσπαλιε, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, κόβει ο Πάσπαλιε. Σούποτιτς, rebound από τον Πετσάρσκι για τον Τζόρτζεβιτς, που θα σουτάρει για 3 πόντους χωρίς πίεση, και η Παρτιζάν μειώνει σε 55-42, πετυχαίνοντας 5 συνεχόμενους πόντους. Γιαννάκης μαρκάρεται από τον Τζόρτζεβιτς, η πάσα για τον Σούποτιτς που θα κάνει την προσποίηση, τον πάσιμο. Εκεί θα βρεθούν σε καλύτερη θέση οι Γιουγκοσλάβοι, από τον Πετσάρσκι στον Τζόρτζεβιτς. Πάσπαλι σου 3 πόντων μπροστά στον Γκάλι. Προσπαθεί να κερδίσει το rebound ο Σούποτιτς. Προλαβαίνει την μπάλα ο Πάσπαλι και επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας από τους Γιουγκοσλάβους. Πάσπαλι 55-44. Η διαφορά από τους 18 πόντους στους 11, αφού ο Άρης δέχτηκε 3 συνεχόμενα καλάθια, ένα εκ των οποίων τρίποντο χωρίς να ανταποδώσει. Γουίλτζερ. Φιλίππου. Πρόλαβε ο Γκριγκόβιτς. Πρόλαβε και ο Ντίβατς. Χρειάστηκε να γίνουν μερικά πλονζόν από τους παίκτες της Παρτιζάν. Σουτ 3 πόντων από τον Γκριγκόβιτς. 55-46. Και εσπεσμένα ο Γιάννης Ιωαννίδης παίρνει time out. Χρειάζεται, γιατί το σκορ από 55-37 πήγε 55-46. 47 με συγχωρείτε, είχαμε δηλαδή 10 πόντους στη σειρά από την Παρτιζάν, χωρίς ο Άρης να πετύχει ούτε έναν. Ακούσαμε τον Ιωαννίδη, είδαμε και τον Μιχάλη Ρωμανίδη με το νούμερο 9. Είναι η πρώτη αλλαγή του Άρη στη θέση του Σούποτιτς. 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. 55-47. Και η Παρτιζάν ξαναγύρισε την άμυνά της σε ζώνη. Ρωμανίδης που καλείται να δώσει λύσεις απέναντι σε αυτή την άμυνα σαν κλασικό σουτέρ. Γκάλης για τον Γιαννάκη. Αυτός κάνει διαδοχικές προσποίησεις. Ελέγχουν τα rebound οι Ιουγκοσλάβοι. Έκλεψε όμως ο Γιαννάκης. Γουίλτζερ και βγάζει τον Άρη από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει τα τελευταία λεπτά, πετυχαίνοντας το 57-47, η διαφορά και πάλι στους 10 πόντους. Ο Ρωμανίδης που ανέλαβε τον Πάσπαλι στην άμυνα. Ντίβατς, η πάσα για τον Πετσάρχη που προσπαθεί να καρφώσει, μετράει το καλάθι και το φάουλ από τον Φιλίππου. Ο Ιωαννίδης στο βάθος ζητάει να χρεωθεί με τεχνική ποινή ο Γιουγκοσλάβος, γιατί κρατήθηκε από το Στεφάνι, κάτι που συνηθίζει ο Πετσάρσκι στα καρφώματά του. Αυτό ακριβώς εξηγεί και ο Γιαννάκης στον δεύτερο διαιτή, τον Αυστριακό, αλλά διαφωνεί ο Πετσάρσκι. Αυτό έλειπε να συμφωνούσε κιόλας, αφού οι διαιτητές δεν διαπίστωσαν παράβαση. 57-50, οι 18 πόντοι έγιναν 7. Γιαννάκης με τον Ντίβατς ψηλά στη ζώνη. Κλείνουν εκεί, πέφτουν πάνω στον Γκάλι και ο Τζόρτζεβιτς και ο Ντίβατς και ο Πάσπαλιε. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να διεισδύσει, έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Φάουλ στον Γκάλι. Το τρίτο φάουλ του αρχηγού του Άρη. 16 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ενώ το σκορ είναι 57-50 υπέρ της Παρτιζάν. Γκριγκόβιτς για τον Ντίβατς. Εύκολη υπόθεση αυτό το καλάθι. Ο Γουίλτζερ δεν ακολούθησε τον Γιουγκοσλάβο Σεντερφόρ. 57-52. Έχει παγώσει και ο κόσμος της εξέδρας, που προσπαθεί τώρα να ξαναδώσει θάρρος στους παίκτες του Άρη. Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Φιλίππου. Γκάλης για τον Γιαννάκη, που παίρνει την εσωτερική, αλλά εκεί βρίσκεται μπροστά σε ένα σύμπλεγμα. Κινείται έξυπνα με ταμπλό. 59-52. Τζόρτζεβιτς με αντίπαλο τον Γκάλι.
Η πάσα για τον Γκρμπόβιτς. Έχει περάσει ο Ντίβατς. Δεν μετράει το καλάθι γιατί έχει γίνει προηγουμένως το φάουλ από τον Φιλίππου. Ο Φιλίππου που έκανε το τρίτο φάουλ, όσα έχουν ακόμα ο Γκάλης και ο Βίλτζερ. Ντίβατς καρφώνει αλλά δεν μετράει το καλάθι, έχει γίνει φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας από τον Ρωμανίδη. Να εδώ ο Βουγιώσεβιτς που βρίσκεται για δεύτερο χρόνο στον πάγκο της Παρτιζάν. Ντίβατς έκλεψε ο Βίλτζερ και κράτησε την μπάλα. Γκάλης και φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς. Δεκαπέντε λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Άρης προηγείται με 59-52. Γκάλης για τον Ρωμανίδη. Αυτός αμέσως το σούτ και δίνει τη λύση ο Ρωμανίδης. 61-52. Γκρμπόβιτς που σουτάρει αμέσως για τρεις πόντους. Rebound από τον Καναδό. Αλλά ο Άρης δεν προλαβαίνει να φύγει στον ευνηδιασμό και έχει πάλι να αντιμετωπίσει μια οργανωμένη άμυνα ζώνης. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας, 63-52. 15 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος και ενώ ο Γκάλης φτάνει τους 18 πόντους. Τζόρτζεβιτς, Γκρμπόβιτς. Κλέβει ο Ρωμανίδης που πετάει την μπάλα για να γίνει το lay-up από τον Γκάλη. 65-52 και ο Άρης όποιες φορές καταφέρνει να φύγει στον ευνηδιασμό βρίσκει λύση στο επιθετικό του πρόβλημα, να που η διαφορά των 7 πόντων αυξήθηκε στους 13, 65-52, 14 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Φάουλ από τον Ρωμανίδη πάνω στον Πάσπαλιε. Απ' έξω η μπάλα για την Παρτιζάν, ενώ ετοιμάζεται και πάλι ο Ομπράντοβιτς που παίρνει τη θέση του Πετσάρσκι. Για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα η Παρτιζάν θα παίξει και με τους δύο κλασικούς playmaker, τον Τζόρτζεβιτς και τον Ομπράντοβιτς. Τζόρτζεβιτς το σουτ μπροστά στο Ρωμανίδη, 65-54. Πάντα η ίδια άμυνα των Γιουγκοσλάβων. Ρωμανίδης για τον Φιλίππου. Διστάζει. Ρωμανίδης σου τριών πόντων. Rebound από τον Πάσπαλιε. Τζόρτζεβιτς. Ο Μπράντοβιτς σουτ δύο πόντων χωρίς καμία πίεση. Ξεχάστηκε όλη η άμυνα του Άρη και οι Γιουγκοσλάβοι δεν συγχώρεσαν αυτή την ολιγορία. 65-56. 13 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ρωμανίδης, Φιλίππου για τον Γιαννάκη, η πάσα στον Γκάλη, αυτός ελύσεται, 67-56 από τον Γκάλη που έχει πετύχει μέχρι τώρα 22 πόντους και αρχίζει να ελύσεται και να κάνει μπασίματα παρασύροντας τους αντιπάλους. Η μπάλα για την Παρτιζάν. Όπως έδειξε ο αυστριακός διαιτητής, ο Γκρέγκορ. Από τον Γκρμπόβιτς, στον Τζόρτζεβιτς, στον Ντίβατς. Τρία δευτερόλεπτα στον Πάσπαλιε. Πριν από το τέλος, το σκόρ είναι 67-56. Ρωμανίδης, Φιλίππου, για τον Γκάλη. Σουτάρει με ταμπλό, δεν μετράει το καλάθι όπως δείχνει ο Αυστριακός. Έχει γίνει προηγουμένως το φάουλ από τον Ομπράντοβιτς. Ξανά η φάση.
67-56, 12,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Έγινε πάλι το λάθος, αλλά πρόλαβε ο Γιαννάκης. Γκάλης μόνος του. 69-56. Έχει πετύχει 4 καλάθια στη σειρά ο Γκάλης. 24 πόντους μέχρι στιγμής. Τίβατς με πλάτη στο καλάθι. Ωραία προσπάθεια και έχει χρεωθεί με φάουλ ο Φιλίππου. Και βρίσκεται, απειλείται ο Φιλίππου, καθώς έφτασε και όλα στα 4 φάουλ. Ενώ επαναλαμβάνουμε, 3 έχει ο Γουίλτζερ, 3 και ο Γκάλης. Και η δεύτερη αλλαγή μετά το Ρωμανίδη, νέο πρόσωπο στην πεντάδα αντί του Φιλίππου, ο Βασίλης Λυπηρίδης. Που και αυτός προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση την περασμένη Πέμπτη στην Κολονία. Να δούμε αν θα τα καταφέρει και σήμερα απέναντι στους συνομήλικους του. Center for της Παρτιζάν, τον Ντίβατς, τον Πετσάρσκι, τον Πάσπαλιε. 69-58. 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ρωμανίδης. Λυπηρίδης. Μένουν 13 δευτερόλεπτα ακόμα στον Άρη. Γιαννάκης. Κρατάει την μπάλα ο Γουίλτζερ με ταμπλό. 71-58. 13 πόντοι από τον Γουίλτζερ που δύο φορές το τελείωμα του χρόνου έχει πετύχει αποφασιστικά καλάθια. Ο Μπράντοβιτς. Με πλάτη στο καλάθι ο Ντίβατς που γυρίζει, κερδίζει και το rebound και έχει γίνει το foul από τον Ρωμανίδη. Τρία foul κιόλας ο Ρωμανίδης. Γκρμπόβιτς σου τριών πόντων. Έχει χρεωθεί με βήματα ο αρχηγός της Παρτιζάν. Κανονικά η σωστότερη απόφαση θα ήταν επιθετικό φάουλ που είχε γίνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έκανε βήματα ο Γκρμπόβιτς. Τρία δευτερόλεπτα στον Γουίλτζερ. Δεν διστάζουν να καταλογίζουν συνεχώς τρία δευτερόλεπτα οι διαιτητές σε 5-6 περιπτώσεις μέχρι τώρα. Γκρμπόβιτς για τον Τζόρτζεβιτς. Δεν πρόλαβε ο Γιαννάκης και ο Τζόρτζεβιτς με σου τριών πόντων μειώνει σε 71-61, 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει πάλι το Σούμποτιτς. Γουίλτζερ έχει γίνει το φάουλ από τον Τίβατς. Το δεύτερο φάουλ του Center Fort της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας. Και ενώ ο Σούμποτιτς επανέρχεται στην πεντάδα αντί του Ρωμανίδη. Γκάλης. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες το φάουλ τελικά από τον Τζόρτζεβιτς. Σούμποτιτς για τον Γιαννάκη. Γκάλης. Προσπάθησε να κάνει screen ο Λυπηρίδης. Ο Γκάλης αναλαμβάνει μόνος του μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Rebound από τον Γκρμπόβιτς. Ο Μπράντοβιτς περιμένει η πάσα στον Τζόρτζεβιτς. Αυτός από την κορυφή της ρακέτας χάνει την μπάλα ο Σούμποτιτς. Τρέχει ο Τζόρτζεβιτς, κράτησε την μπάλα ο Γιαννάκης, αλλά έχει πέσει κάτω τραυματισμένος ο Σούμποτιτς και το παιχνίδι διακόπτεται για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Εδώ η φάση μπερδεύτηκε ο Σούμποτιτς με τον Ντίβατς και ο Ντίβατς βλέπουμε χαρακτηριστικά σχεδόν πάτησε τον Σούμποτιτς. Το παιχνίδι λοιπόν ξαναρχίζει. 10,5 λεπτά πριν από το τέλος ο Άρης προηγείται της Παρτιζάν με 71-61 κυνηγώντας την νίκη με την οποία εξασφαλίζει οριστικά την πρόκρισή του. Rebound από τον Ντίβατς αφού απέτυχε ο Λυπηρίδης να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μπράντοβιτς. Για τον Ντίβατς. Κλέβει ο Σούμποτιτς. Αφήνει στον Γκάλη, αλλά ο Γκάλης είναι εναντίον τριών αντιπάλων.
μια εκπληκτική προσπάθεια, αλλά στην ολοκλήρωσή της η μπάλα αδίκησε τον Γκάλι, που ωστόσο έχει κερδίσει το φάουλ. Και ξανά στάθηκε στον αέρα ο Γκάλις. Ξανά εδώ. ...71-62... 25 πόντι μέχρι στιγμής από τον αρχηγό του Άρη. Και 73-61, 10 λεπτά πριν από το τέλος, ο Άρης κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Τζόρτζεβιτς, έκλεψε ο Γκάλις καθαρά, η πάσα ευνηδιασμού του Βίλτζερ, αποφεύγει το προς πίσω ο Γκάλις. Διεκδίκηση του rebound, Σούποντιτς για τον Γκάλι, και αυτός αμέσως χωρίς χρονοτριβή, 75-61, 28 πόντι από τον Γκάλι, και έχουμε time out που ζητάει ο διαιτητής γιατί έχει τραυματιστεί ο Μπράντοβιτς. Τζόρτζεβιτς για τον Πάσπαλε που μαρκάρεται μακριά από το καλάθι από τον Λιπυρίδη. Δεμπόβιτς, η προσπάθεια του Γιαννάκη, ο Γιουγκοσλάβος κρατάει την μπάλα, πάσα στον Πάσπαλε. Rebound από τον Λιπυρίδη που κρατάει, ναι, θα κρατήσει την μπάλα. Γιαννάκης, Σούποντιτς, με ευχέρεια. Rebound από τον Ντίβατς. Χάθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να ανεβάσει τη διαφορά. Γκρμπόβιτς για τον Ντίβατς. Πάσπαλε με ταμπλό, 75-63. Οι Ιουγκοσλάβοι έχουν μεταφέρει το κέντρο βάρος παιχνιδιού κάτω από το καλάθι, καθώς ο Φιλίππου δεν παίζει, ο Βίλτζερ έχει 3 φάουλ. Η δύναμη άλλωστε της Παρτιζάν είναι κοντά στο καλάθι. Γκάλις κερδίζει το φάουλ από τον Ομπράντοβιτς. 3 φάουλ ο Γιουγκοσλάβος Γκάρ, ενώ 4 έχει ο Τζόρτζεβιτς. Ο Νίκος Γκάλις ετοιμάζεται για την πρώτη βολή, έχει πετύχει μέχρι τώρα 439 πόντους στους 12 αγώνες. 76-63, 8 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. ...77-63, η διαφορά στους 14 πόντους, 8 λεπτά πριν από το τέλος, και η πάσα που κατευθυνόταν για τον Γκάλι έκλεψε ο Ντίβατς. Πάσπαλε προσπάθησε να κόψει ο Βίλτζερ. 77-65, 8 και 14 πριν από το τέλος. Και αν όλα πάνε καλά, 8 και 14 πριν από την πρόκριση στην Γκάμβη. Σούποντιτς σε σου 3 πόντων. Γκάλις κερδίζει το επιθετικό rebound και ανανεώνει την επίθεση του Άρη. Η πάσα στον Λιπυρίδη που κόβεται από τον Ντίβατς, αλλά πεισματάρισε ο παίκτης του Άρη. Βίλτζερ, άλλο ένα πολύτιμο καλάθι από τον Βίλτζερ που αναδεικνύεται σε αφανή ήρωα του Άρη. 79-65, 7 και 36 πριν από το τέλος, μαζεύοντας ο Καναδός όλες τις χαμένες μπαλιές. Ξεφεύγει μπάλα από τον Ντίβατς. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Λιπυρίδης. Το πρώτο φάουλ του νεαρού παίκτη του Άρη. Είναι όμως το 8ο ομαδικό του Άρη που δίνει δικαίωμα στο Ντίβατς για μία και μία βολές. 17 πόντια από τον Ντίβατς που είναι ο πρώτος σκόρερ της Παρτιζάν, είναι και ο πρώτος rebounder της διοργάνωσης.
από τον Βλάντε Ντίβατς το 79-67. 7 και 27 πριν από το τέλος. Γκάλης πάντα σε ρόλο playmaker απέναντι στην ζώνη. Βίλτζερ θα κρατήσει την μπάλα. Ξεφεύγει με τρίπλα. Σούμποτιτς για τον Γκάλη. Αυτός ελίσσεται με ταμπλό. Να ο Καναδός πάλι. Να ο καλύτερος παίκτης του Άρη. 79-67. Πάντα την τελευταία στιγμή. Θα είναι η τέταρτη φορά που χτυπάει, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη βέβαια, στην κατάλληλη στιγμή, μαζεύοντας το επιθετικό rebound και μετατρέποντας το σε καλάθι. Αψευδής μάρτυρας είναι η στατιστική που μας λέει ότι ο Καναδός έχει πάρει 12 rebound, 6 αμυντικά, 6 επιθετικά. 6 επιθετικά μόνος του, όσα συνήθως παίρνει όλος ο Άρης ένα παιχνίδι. 82-67, ο Καναδός ανεβάζει τη διαφορά στους 15 πόντους. Ίσως το καλύτερο του παιχνίδι στην οκτάδα. Ο Μπράντοβιτς. Και όλα αυτά με 3 φάουλ. Τζόρτζεβιτς προσπαθεί να διεισδύσει, στέκεται ο Γιαννάκης. Πάσπαλε κερδίζει το rebound και γίνεται το 82-69. Ένας διαξυφισμός ανάμεσα στον Τζόρτζεβιτς και τον Γκάλη. Μπαίνει στη μέση και ο Μπράντοβιτς, αλλά ο Γκρμπόβιτς σαν καλός πατέρας προσπαθεί να τους χωρίσει. Ο Μπράντοβιτς θα λέει και με το Σούμποτιτς στα Γιουγκοσλάβικα. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είναι πολύ ήρεμο σε όλα τα επίπεδα, και στον αγωνιστικό χώρο και στους πάγκους και στην εξέδρα. Ο πρώτος διαιτής, ο Βούλγαρος Άγγελ Ιβάνοφ, τον είχαμε ξαναδεί στον αγώνα με την Tracer. 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 82-69. Και έχουμε νέα. Εδώ ανάβουν τα αίματα. Και έχουμε επεισόδια μεταξύ του Τζόρτζεβιτς και κάποιου που δεν προλάβαμε να δούμε από τον Άρη. Επεμβαίνει η αστυνομία, το παιχνίδι διακόπτεται. 6 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. 82-69 υπέρ του Άρη. Τη στιγμή που λέγαμε ότι τίποτα το μεμτό δεν είχε συμβεί στον αγώνα, έτυχε να ανάψει το παιχνίδι. Έχει χρεωθεί με 5ο φάουλ. Δεν προλάβαμε να δούμε. Έχουν χρεωθεί λοιπόν από ένα φάουλ ο Γουίλτζερ και ο Τζόρτζεβιτς. Για τον Τζόρτζεβιτς αυτό ήταν το 5ο και αποβλήθηκε. Τη θέση του πήρε ο Πετσάρσκι. Ενώ ο Καναδός έχει 4 φάουλ. Η παρεξήγηση ξεκίνησε από τον Βίλτζερ και τον Τζόρτζεβιτς λοιπόν. Σε ένα μαρκάρισμα που έκανε ο Γιουγκοσλάβος playmaker πάνω στον Γκάλη και έχει καλέσει ο Βούλγαρος διαιτητής τους δύο αρχηγούς, τον Γκάλη και τον Γκρμπόβιτς. Προφανώς τους εξηγεί, μάλλον προσπαθεί να τους πει να μεταφέρουν και στους συμπαίκτες του. Την εντολή να συνεδριστούν. Όλα αυτά 6 και 41 πριν από το τέλος. Επαναλαμβάνουμε, χρεώθηκαν από ένα φάουλ ο Βίλτζερ και ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς είναι ο πρώτος παίκτης του αγώνα που αποβάλλεται με 5 φάουλ, ενώ το σκορ είναι 82-69 υπέρ του Άρη. Έγινε το τζάμπολ μεταξύ Πετσάρσκι και Βίλτζερ. Γκρμπόβιτς στο lay-up, 82-71. 13 πόντοι από τον αρχηγό της Παρτιζάν. Γκάλης αφήνει την μπάλα στον Λυπηρίδη. Βίλτζερ και αυτό το rebound και αυτό το καλάθι. 84-71. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού Άρη, που παίζει με το φόβο του 5ου φάουλ. 84-71 λοιπόν το σκορ. Πάσπαλε ξανακέρδισε την μπάλα. Χρεώθηκε με φάουλ. Ποιος?
Ο Σούποτιτς σηκώνει το χέρι του, για να δούμε. Οι διαιτητές δεν έχουν δείξει ακόμα τον παίκτη στον οποίο χρέωσαν το φάουλ. Ο Σούποτιτς, ίσως και από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης για λογαριασμό του Βίλτζερ, για να προειδιάσει τους διαιτητές, για να δούμε. Είναι και ο Ιωαννίδης και ο Γκάλης κοντά στο διαιτητή. Ο Άρης έγινε ο καλύτερος παίκτης του Άρη σήμερα. Ο Καναδός Γκρέγκ Βίλτζερ εγκαταλείπει τον αγώνα 6 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Και ενώ το σκορ είναι 84-71, έχοντας πετύχει 20 πόντους. Και έχοντας πάρει 13 rebound, μια μεγάλη απώλεια για τον Άρη. Μπαίνει ο Φιλίππου, αλλά και αυτός δεν βρίσκεται σε πολύ καλύτερη μοίρα. Έχει 4 φάουλ. '84-72. '84-73. Και η μεγαλύτερη ζημιά για τον Άρη είναι ότι παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει τη μεγάλη της δύναμη κάτω από τα καλάθια. Τώρα ειδικά που παίζουν και ο Ντίβατς και ο Πετσάρσκι και ο Γκρμπόβιτς και ο Πάσπαλε, 4 παίκτες πάνω από τα 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Φιλίππου για τον Γιαννάκη. Αυτό στον Γκάλι. Μένουν 9 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να βιαστεί ο Άρης. Γιαννάκης κάνει το πίβο. Το σούτ με ταμπλό. Έρχεται ο Λυπηρίδης να σιγουρέψει το καλάθι που μετράει βέβαια στον Γιαννάκη. 86-73, 5 και 25 πριν από το τέλος. Πάσπαλε με ταμπλό. Rebound από τον Γιαννάκη που σπρώχνει την μπάλα στον Γκάλι. Το εύκολο καλάθι. 88-73, η διαφορά στους 15 πόντους, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και αφού ο Άρης πέρασε ανώδυνα τα πρώτα του λεπτά χωρίς τον Βίλτζερ. Βόβιτς κλείνεται εκεί, ο Φιλίππου απλώς θεατής και η μπάλα πλάγια για την Παρτιζάν. Ο Άρης πιέζει. Ο Μπράντοβιτς για τον Γκρμπόβιτς, θα σουτάρει για 3 πόντους. Rebound από τον Πάσπαλε. Κάνει το pivot, rebound από τον Φιλίππου, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο Γιαννάκης. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το σφύριξε ο Αυστριακός που βρισκόταν κάτω από το καλάθι και το σφύριξε ο Βούλγαρος που βρισκόταν στο ύψος της γραμματείας. Ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι φάουλ, '88-73, ο Άρης κρατάει σταθερά το προβάδισμα, 4 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Δύο βολές για τον Πάσπαλε. Το έχει πετύχει μέχρι τώρα 19 πόντους, μειώνει σε 88-74. Rebound, πρέπει να κρατήσει, δεν τα καταφέρνει ο Λυπηρίδης. Ντίβατς και από τον Πετσάρσκι το καλάθι. 88-76, 4-41 πριν από το τέλος. Γκάλης. Για τον Σούποτιτς. Με καλές προϋποθέσεις. Rebound από τον Λυπηρίδη που βγάζει έξω την μπάλα στον Γκάλη. Έχει ανανεωθεί ο χρόνος του Άρη που πλέον εκτός από την ανάπτυξη των επιθέσεων κοιτάει συνεχώς και το χρονόμετρο. Το σκορ είναι 88-76, 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης δεν βιάζεται, μένουν ακόμα 11 δευτερόλεπτα. Γκάλης με αντίπαλο τον Κουμπόβιτς και μπροστά στον Ντίβατς. Έρχεται ο Λυπηρίδης, ένα πολύτιμο καλάθι, 90-76, 3-51 πριν από το τέλος. Γκρμπόβιτς με ταμπλό και το φάουλ από τον Σούποτιτς. Το τρίτο φάουλ του Σούποτιτς. 90-78 το σκορ. Με δύο διαιτητές οι οποίοι σφυρίζουν συνεχώς, εκατέρωθεν.
12 ομαδικά φάουλ σε βάρος του Άρη, 10 σε βάρος της Παρτιζάν. 90-79. Μπήκε και ο Νάκητς. Στη θέση του Πάσπαλη. Γκάλης για τον Γιαννάκη. Του ξεφεύγει μπάλα, τρέχει ο Γκμπόβιτς. Προσπαθεί ο Γιαννάκης να την ξανακερδίσει με ηρωική προσπάθεια. Και η μπάλα για την Παρτιζάν. Εδώ μέτρησε η ψυχή του Γιαννάκη που ακολούθησε τον αντίπαλό του κατά μήκος του γηπέδου και κατόρθωσε τουλάχιστον να μην τον αφήσει να πετύχει το εύκολο καλάθι. Ντίβατς, rebound από τον Σούμποτιτς, έρχεται ο Γιαννάκης. Η πάσα αφνιδιασμού για τον Γκάλη, θα την προλάβει, θα γυρίσει. Ο Σούμποτιτς δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Νάκητς. Ο Μπράτοβιτς σου τριών πόντων μπροστά στο Φιλίππου. 90-82, η διαφορά στους 8 πόντους, 2 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Παρτιζάν έχει γυρίσει την άμυνά της. Ο Νάκητς κυνηγάει τον Γκάλη και ο Μπράντοβιτς τον Γιαννάκη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 6 τώρα. Αργεί ο Σούποτιτς, χάνεται και αυτή τη φορά η μπάλα. Νάκητς παίρνει την εσωτερική. Κλείνει εκεί ο Γιαννάκης και ο Γκρέγκορ δείχνει ότι ο Γιουγκοσλάβος πάτησε γραμμή. Δύο λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 90-82 προηγείται ο Άρης. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται με δραματικό τρόπο σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Εξανεμίστηκε η διαφορά των 15 πόντων που είχε ο Άρης. Μειώθηκε στους 8. Ξεκίνησε το σκορ από 88-73 όταν αποβλήθηκε. Ένα λεπτό αφού το αποβλήθηκε ο Καναδός. Να ο Γιαννάκης! 14 πόντοι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 92-82 το σκορ. Μια ανάσα στον Άρη. Νάκητς, ο Μπράντοβιτς, διεισδύει για τον Νάκητς, αυτός τον Πετσάρσκι, rebound από τον Λιπυρίδη που έδιωξε την μπάλα αντί να τη συγκρατήσει, σου τριών πόντων, στον Μπράντοβιτς η μπάλα, επιχειρεί σου τριών πόντων, επιτέλους ένα rebound, Πετσάρσκι καρφώνει, 92-84, 1 και 20, τώρα φαίνεται το κενό του Καναδού. Έκαναν τρεις συνεχόμενες επιθέσεις, ανανέωσαν τις επιθέσεις τους με τα επιθετικά rebound οι Γιουγκοσλάβοι και μείωσαν σε 92-84, 1 και 8 πριν από το τέλος. Αλλά ο Άρης έχει στα χέρια του το παιχνίδι, έχει αυτή τη διαφορά των 8 πόντων, 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έχει 11 ακόμα για να εκδηλώσει τελική επίθεση και πρέπει να μπει αυτό το καλάθι. Γιαννάκης για τον Γκάλη, με ταμπλό! Να το καλάθι, 94-84. Πολύ κοντά στη νίκη ο Άρης, πολύ κοντά στην πρόκριση. Ο Μπράντοβιτς για τον Νάκη, σου τριών πόντων από τον πανύψιλο Γιουγκοσλάβο. 94-87. Έχει όλη την επίθεση δική του Άρης. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η μπάλα στον Φιλίππου. Γιαννάκης. Πέρασε η μπάλα για τον Σούμποτιτς που κάνει το σουτ. Χρεώνεται με φάουλ ο Ντίβατς. Βιάστηκε όμως ο Σούμποτιτς. Δεν έπρεπε να σουτάρει γιατί είχε χρόνο ακόμα. Μένουν τώρα 15 δευτερόλεπτα. Σαν από μηχανής θεός για τον Άρη, ο Ντίβατς ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ. Και να τώρα που ο Άρης βέβαια δεν θα ρισκάρει να σουτάρει βολές. Θα παίξει την μπάλα απ' έξω ενώ έχει ζητηθεί και time out από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ενεχωθεί, παροτρύνει τον Άρη που βρίσκεται πολύ κοντά στο να επαναλάβει ύστερα από 22 ολόκληρα χρόνια την επιτυχία της ΑΕΚ που το 1966 έφτασε στο Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Σούμποτιτς για τον Γιαννάκη που εκφράζει τη σιγουριά. Μπήκε και ο Δοξάκης για να κρατηθεί μπάλα από την παρέμβαση του Κουπόβιτς, πλάγια για τον Άρη. 12 δευτερόλεπτα και ήθελα να ξέρω ποιος θα συγκρατήσει τον κόσμο του Άρη
που προσπαθεί να μπει μέσα. Γκάλης θέλει για λογαριασμό του το καλάθι της νίκης. Το τελευταίο καλάθι της νίκης. Το σούτ της απελπισίας. 96-87. Η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Άρη που τον στέλνει σήμερα κατευθείαν στην τετράδα της Γκάντ, όπου στις 5 και 7 Απριλίου δίνουν ραντεβού οι καλύτερες ομάδες της Ηπείρου μας και ο Άρης θα είναι ανάμεσά τους. Ίσως δεύτερος, ίσως τρίτος. Αυτές οι δύο θέσεις είναι οι πιο πιθανές. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη ομάδα της τελικής κατάταξης των 8 θα παίξει με την τέταρτη, η δεύτερη με την τρίτη. Οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν στον τελικό του 31ου κυπέλου πρωταθλητριών. Να λοιπόν ο Άρης που κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα στην πρώτη του συμμετοχή στο κλαμπ των μεγάλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και ενώ τα πανηγύρια βέβαια δεν χρειάζεται να σας τα σχολιάζουμε, τα βλέπετε, στην πρώτη του συμμετοχή στο κύπελο πρωταθλητριών καταφέρνει να πάρει την πρόκριση για την Γκάντι. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει η οκτάδα και ενώ έχει ακόμα να παίξει εκτός έδρας με την Den Bosch την ερχόμενη Τετάρτη και με την Tracer στις 24 Μαρτίου, έγινε αυτό που ήθελε ο Ιωαννίδης, νίκη στο τέλος για να πανηγυριστεί η πρόκριση έξαλα, όπως βλέπετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, αν μπορέσει να μας πει αυτή τη στιγμή δυο λόγια για το πώς αισθάνεται για την μεγάλη επιτυχία του Άρη που εξασφαλίστηκε από σήμερα. Παναγιώτη, σ' ακούμε. Νομίζω ότι και να πω είναι λίγο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο απέστειλε για μια φορά το ελληνικό μπάσκετ εκ μέρους του Άρη, που είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Απέδειξε ότι δίκαια κατέχει το πρωτάθλημα Ευρώπης και είμαι τόσο χαρούμενος, λίγο λιγότερο, από ότι θα είμαι, αφού ο σκοπός μας τώρα θα είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης και να δικαιώσουμε όλους όσους μας αγαπάνε και πιστεύουν σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Μπορεί ο Άρης να φτάσει στο θρίαμβο και στην Γκάντ. Ο Άρης είχα πει κατά το παρελθόν ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και ότι έχει δυνατότητα να φτάσει πολύ ψηλά. Πάντα πίστευα στο ταλέντο της δικιάς μου ομάδας και πάντα πιστεύω ότι το κύπελο όλες έχουμε όλες δυνατότητες να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη στο λευκό πύργο. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Το ευχόμαστε κι εμείς. Στο σημείο αυτό σας λέμε καληνύχτα από το στάδιο, από το Αλεξάνδριο, όπου ο Άρης πέτυχε έναν πολύ μεγάλο θρίαμβο και από σήμερα καμαρώνει φιναλίστ στην τετράδα της Γκάντ. Καλή σας νύχτα.